Γεια σας παιδιά, Μάρκος εδώ και σήμερα από ό,τι βλέπετε έχουμε μία αναβαθμισούλα εδώ στο μηχάνημα που έχω. Θα αλλάξουμε επεξεργαστή, μητρική και RAM. Θα φύγουμε από τον AMD FX8320 που έχω και θα πάμε σε Ryzen, έπισε και το κουτάκι, 1700X, 3,4 base clock, 3,8 με το boost, 8 πυρήνες, 16 threads, 20 cache. Αυτός εδώ είναι ο επεξεργαστής. Θα τον δείξω και μετά. RAM 8 GB, 2 των 8 GB, σύνολο 16 GB στα 3200 G-Skill Trident Z, πως λέγεται, RGB. Πολύ ωραίες και αυτές όμορφες. Και εδώ στη μητρική, στο υπερτούμπανο, Asus Corsair V Hero H370 chipset. Ας το ανοίξω να το δούμε. Μετά από έρευνα έτσι που έκανα, κατέληξα σε αυτήν τη μητρική. Πάλι Asus θα έπαιρνα, γιατί τις πάω λίγο περισσότερο από τις άλλες, δεν ξέρω γιατί. Και κατέληξα σε αυτήν. Έχει πολλά καλώδια που θα τα δείξω σε λίγο. Οπότε θα πάω να ξυστήσω τώρα το μηχάνημα, να τα βγάλουμε όλα από μέσα και να το στήσουμε σιγά σιγά και να σας πω για κάποια πραγματάκια πάνω στο σύστημα που θα στήσουμε σήμερα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε έχω βγάλει τη μητρική, την έχω βάλει μέσα στο κουτί, αλλά θα σας δείξω τι είχε το κουτί της μητρικής. Είχε αυτά εδώ τα αυτοκολλητάκια, τα οποία τα βάζετε στο δίσκο για να βρίσκετε το καλώδιο, το ένα με το άλλο. CD με τα drivers και μέσα αυτοκολλητάκια. Οδηγίες, ένα στρόγγυλο για το ποτήρι με το νερό, το αναψυκτικό σας το βάζετε κάτω στο τραπέζι για να μην γίνεται μουσχημα. Ένα εγχειρίδιο γρήγορης εγκατάστασης και στα ελληνικά. Μπράβο Asus, μακάρι να το κάνουν όλες οι εταιρείες. Δεν το έχω ξαναδεί σε κάποια άλλη εταιρεία μέχρι στιγμής. Εδώ είναι για εγγραφή προϊόντος. Το manual που έχει, δεν το βγάζω, εντάξει. Εδώ δεξιά είχε το rear back, όχι, το back plate. Είχε το rear IO εδώ μέσα, ή αλλιώς backplate όπως θέλετε πείτε το. Εδώ είχε ένα πινάκι για να συνδέονται τα καλώδια από το κουτί και μετά πάνω στη μητρική. Ένα adaptora για SLI για Nvidia, ενισχυμένο από ό,τι λένε, δεν ξέρω. Από την άλλη έχει καλωδιάκια SATA, 1-2 δύο καλωδιάκια SATA και έχει και ένα καλώδιο για RGB λεπτοτενία, για προέκταση. Τώρα εγώ έχω ήδη RGB λεπτοτενία μέσα που αλλάζουν χρώματα, έχει και σχέδια και τέτοια, αλλά δεν ξέρω αν θα τα συνδέσω με το κουτί για να έχουν όλα το ίδιο εφέ. Εδώ βγαίνει ο πάτος. Επίσης έχει κάτι βίδες εδώ, οι οποίες δεν ξέρω για πού είναι. Εγώ έβαλα αυτές από το κουτί, τέλος πάντων. Και εδώ είναι ορισμός του αυτοκολλητάκια. Έχει, παιδιά, ό,τι αυτοκόλλητο θέλετε να κολλήσετε πάνω στον υπολογιστή. Μέχρι και κάρτα έχει, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά τώρα θα τα μαζέψω πάλι και θα σας δείξω πώς έστησα τη μητρική και να βάλουμε τα υπόλοιπα πράγματα πάνω, να το τελειοποιήσουμε. Και επιστρέφουμε, παιδιά. Στο κουτί τα έχω συνδέσει όλα. Audio, USB, USB 3. Μπροστά τα κουμπιά για να παίρνει μπρος στο κουτί. Ρεύματα, είναι όλα κομπλέ. Για όσους παιδιά έχετε Cooler Master Neptune, θα δείτε ότι ευτυχώς μπαίνει και σε M4. Δηλαδή κάθεται το σύστημα αυτό που έχει για να μπει η υδρόψυξη. Οπότε είμαστε κομπλέ, δεν χρειαζόμαστε κάποια άλλη βάση κλπ. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπει, αλλά τελικά μπαίνει όλα κομπλέ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να βιδωθούν και θα το δούμε τι θα γίνει στο τέλος από θερμοκρασίες και τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω τον επεξεργαστή. Δεν έχει ψύχτρα ο 1700X, είναι άδειος. Έχει μόνο αυτό εδώ το πραγματάκι, όπου είναι επεξεργαστής και το αυτοκόλλητο.
Πήρα τον 6 και δεν πήρα το 1700 γιατί θα πέσει overclock, οπότε λέω ας πάρω τον 6, όπως λένε όλοι στο ίντερνετ. Ο AMD έχει πάνω τα πινάκια. Προσοχή λοιπόν, μην στραβώσουν τα πινάκια και ισιώνομαι μετά με το μαχαίρι. Λοιπόν, παίρνουμε τον επεξεργαστή, έχει ένα βελάκι εδώ. Το βλέπετε. Έχει και στη μητρική ένα βελάκι, το οποίο είναι εδώ νομίζω. Πάμε και τον τοποθετούμε. Το κρατάμε και μπήκε. Μπόμπα. Θα γίνει λίγο καγκουρίστικο το PC, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, κουκλιά. Λοιπόν, ας καθαρίσω και τον επεξεργαστή πάλι με λίγο πνεύμα. Άσχετα με τον έχουμε καθαρίσει. Δεν πειράζει. Το ξανακαθαρίζουμε. Και την ψήξη μας. Και πάμε να βάλουμε την πάστα μας. Εγώ πάλι έτσι θα το βάλω. Όπως την έβαζα. Νομίζω είναι μπόμπα. Ωραία. Και παίρνουμε την ψήξη. Κλασικά πατάμε. Αλλά ψάχνουμε να δούμε το κατσαβίδι που δεν ξέραμε που το αφήσαμε. Και παίρνουμε άλλο προς στιγμής. Στα βρωτά. Πάμε να σφίξουμε και αυτή. Ωραία. Και πάμε να βγάλουμε το καλύτερο κομμάτι εδώ όταν φτιάχνουμε ένα σύστημα. Ακούστε. Απόλαυση. Πάω να βάλω και την κάρτα και επιστρέφω να το ανάψουμε, να δούμε τι κάναμε. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Πάμε να δούμε αν ανοίγει το μηχάνημα. Αρχίζουν να δουλεύουν πράγματα. Και ποστάρει. Δουλεύουν εδώ είναι μυστηράκια. Και έχει μπει και στα Windows. Από ό,τι βλέπω τα παλιά που έχω. Οπότε παιδιά, μέχρι στιγμής δουλεύει το μηχάνημα. Θα πάω να κάνω ένα format όλο από την αρχή, ώστε να δουλεύουν όλα σωστά. Για μένα μπορεί να το βίντεο αυτό να είναι μετά από μέρες, για εσάς θα είναι ούτε σε 2 δευτερόλεπτα. Θα το κόψω και θα το δείτε κατευθείαν. Έχω επιστρέψει παιδιά μετά από 1-2 εβδομάδες μέχρι να τελειώσω εδώ το μηχάνημα. Εσείς το βλέπετε σερί. Στο μηχάνημα εκτός από το format που έκανα, ασχολήθηκα λίγο και με το overclock. Πήγα τον επεξεργαστή στα 3,9 από τα 3,4 GHz που ήταν και τις μνήμες στα 3210, γιατί η μητρική μου τα έβαζε στα 2133 και έκανα κάποιο overclock και τα έβαλα στις ταχύτητες που ήθελα εγώ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον πάω πάνω από 4, όχι πάνω, δεν μπόρεσα να τον πάω 4 GHz, μέχρι 3,9 κατάφερα να τον πάω. Μετά όσο ρεύμα και να δώσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κάτι λάθος. Δεν έκατσα και πολύ να το κοιτάξω στα 4 GHz τι κάνει. Αλλά στα 3,9 είναι σταθερό, οπότε δεν προσπάθησα αρκετά για να το πάω 4 GHz, οπότε έμενα στα 3,9.
Ίσως κάποια στιγμή κάτσω και το δοκιμάσω να δω αν πάει 4 GHz. Δεν ξέρω και η Ryzen, τι 1700 και 1806 και τι ταχύτητες παίζουν, δηλαδή εκεί πρέπει να είναι νομίζω 3,9, 4, 4,1, δεν ξέρω αν πάει παραπάνω από ό,τι έψαξα λίγο στο ίντερνετ. Και κάτι άλλο που παρατήρησα, δεν ξέρω τώρα όσοι είστε κάτοχοι της ίδιας μητρικής της Corsair Vi Hero, όπως λέγεται αυτήν, με το τελευταίο Windows Update που με έκανε τώρα πρόσφατα, δεν λειτουργούσε το πρόγραμμα AI Suite. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Είναι της μητρικής πρόγραμμα, το οποίο ρυθμίζει τα φανάκια από τον υπολογιστή, και με το τελευταίο update τώρα που έκανε το PC, είναι το update 5 πρώτου του 18, το έκανε εμένα, 1709 είναι η έκδοσή του. Δεν λειτουργούσε το πρόγραμμα, δηλαδή με το που άνοιγε ο υπολογιστής κρασάριζε. Λέω να είναι τίποτα από τον υπολογιστή, ψάχνω εδώ, ψάχνω από εκεί, τίποτα. Κάνω format το PC, δουλεύουν όλα ρολόι. Με το που κάνω αυτό το update δεν λειτουργεί τίποτα. Ψάχνω λίγο μέσα στην Asus στο forum, βλέπω έχουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κάποιος από την Asus τώρα, κάποιος ιδιώτης, δεν ξέρω τώρα ποιος, παιδιά μέσα σε ούτε μία μέρα έδωσε τη λύση, έβγαλε καινούργια version το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και μπράβο τους, και δουλεύουν όλα ρολόι. Δηλαδή, αν και είπαν ότι είναι beta έκδοση, σημαίνει δηλαδή δεν κρασάρει κάτι, λειτουργούν όλα κομπλέ, δηλαδή ισχύει όπως πριν. Αυτά με το PC. Πολλοί θα ρωτήσετε πόσο μου κόστισε. Παιδιά, όσοι θέλετε να μάθετε πόσο έκανε το μηχάνημα, δεν είναι τίποτα. Θα βάλω από κάτω τα χαρακτηριστικά να δείτε τι έχω. Ψάξτε Google ή σκρουτζάρετε που θέλετε και κάντε το ποσό, το τελικό, πόσο θα βγει το μηχάνημα. Μερικά πράγματα τα είχα από πριν, όπως είπα δεν άλλαξα πολλά πράγματα, άλλαξα επεξεργαστή, μητρική RAM, όλα τα άλλα έμειναν από πριν, από το προηγούμενο setup. Πιστεύω ότι το PC θα με βοηθήσει πάρα πολύ σε βίντεο, γιατί έχω κάνει ήδη ένα μοντάζ. Το μοντάζ που έκανα, το βίντεο δηλαδή που έκανα, ήταν οι ευχές οι ευχές για το 2018, και παιδιά το μηχάνημα κυριολεκτικά πετάει, δηλαδή έβαλα το βίντεο και φόρτωσαν όλα σφαίρα. Δεν το περίμενα δηλαδή. Και πιστεύω θα με βοηθήσει πολύ τώρα στο κομμάτι editing, βίντεο, Photoshop και διάφορα άλλα που κάνω και στα παιχνίδια. Και στα παιχνίδια δεν μια μικρή διαφορά σε FPS, δηλαδή κάτι λαγκαρίσματα πριν που είχα σε κάτι παιχνίδια, κάτι τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Αυτά θα σας δείξω τώρα εδώ και μερικά σκορ που έχει κάνει το μηχάνημα σε Cinebench και διάφορα. Αυτά, πάμε να δούμε τα σκορ που κάνει το μηχάνημα και τα τεστ. Πάμε να τρέξουμε εδώ το Cinebench, αν το λέω σωστά, να δούμε τι σκορ κάνει. Το καλύτερο σκορ, παιδιά, που έχω κάνει, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να κάνει λιγότερο, πολύ περισσότερο, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, είναι 1726. Σκεφτείτε, παιδιά, πριν, όχι στο single core, στο multi core, είχα πριν 658 σκορ. Και τώρα το μηχάνημα έχει κάνει στα 3,9 πάντα, έτσι, 1712. 1712, κοιτάξτε που είναι. Παιδιά, μιλάμε για τεράστια διαφορά το πριν και το μετά. Πάμε να κάνουμε και ένα single core να δούμε. Πριν, παιδιά, single core, με τον 8320 είχα κάπου στα 100-120, κάπου εκεί πρέπει να ήμουνα. Φανταστείτε το laptop που έχω με ένα i5, ένα Lenovo. Έχει ποιον i5 έχει, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Το laptop έκανε single core με τον i5, κάνει 100. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι AMD στερούν λίγο
single core σε multi τα πάμε πάρα πολύ καλά, ειδικά τώρα με τους Ryzen. Από ό,τι βλέπω θα βγουν και Ryzen 2 δεύτερης γενιάς, κάτι τέτοια είδα τώρα έτσι σε φόρουμ και σε διάφορα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτούς τους επεξεργαστές. Ίσως μπορεί και να βιάστηκα. Ίσως έπρεπε να περιμένω να βγουν οι καινούργοι και μετά να στήσω το μηχάνημα. Δεν πειράζει, δεν το μετανιώνω, γιατί οι καινούργοι επεξεργαστές μπορούν να μπουν και σε αυτήν τη μητρική πάνω. Οπότε αν δεν μου αρέσει κάτι, πετάω μια καινούργια CPU και είμαστε κομπλέ. Ωστόσο, όσο εγώ μιλάω, το μηχάνημα εδώ ακόμα τρέχει. Καλά, παιδιά, πριν single core έκανε 2 μέρες για να γεμίσει αυτά εδώ τα κουτάκια εσείς που βλέπετε τώρα. Μετά, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έκανα τελευταία ο BIOS update τη μητρική το 3008, ενώ πριν είχε το 1703. Ενώ η μητρική διαβάζει κανονικά ότι ο επεξεργαστής είναι 3,9 GHz, τα περισσότερα προγράμματα για overclock διαβάζουν τη CPU ότι είναι στα 3,9. Εδώ το Cinebench για κάποιο λόγο μου λέει ότι είναι 3,72, και το ίδιο μου λένε και τα Windows. Δηλαδή άμα πατήσω δεξί κλικ ιδιότητες, λέει 3,72. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ρε παιδιά, τι γίνεται. Αυτό το έκανε από το BIOS update και μετά. Με το που έκανα δηλαδή το BIOS update του 3008, μου έκανε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ. Λίγο προσπάθησα να γυρίσω μία version πίσω, να πάω στη 1703, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω κάτι δηλαδή. Μπορεί να έκανα κάτι λάθος, λέω εντάξει, δεν πειράζει, λέω άστο, αφού δουλεύουν, λέω όλα μια χαρά στον υπολογιστή, δεν υπάρχει λόγος. Επίσης αυτό το τελευταίο update είναι αυτό που έλεγα πριν, είναι για να υποστηρίξει τους νέους επεξεργαστές. Δεν έχει σημασία, το chipset είπαν θα αλλάξει, αλλά οι μητρικές αυτές θα το υποστηρίζουν. Δηλαδή η 370 και η... ποια άλλη είναι, τέλος πάντων η AM4, οι μητρικές που κυκλοφορούν τώρα θα υποστηρίξουν τους καινούργιους επεξεργαστές που θα βγουν. Οπότε δεν ξέρω τι παίζεται με τα GHz στα Windows. Μετά το τεστ θα σας δείξω κάποια άλλα πράγματα. Μετά θα το κλείσω να πάω λίγο στο BIOS να σας δείξω και εκεί κάποιες ρυθμίσεις. Σίγουρα δηλαδή σίγουρα αυτές οι ρυθμίσεις που κυκλοφορούν στο ίντερνετ για overclock δεν έκανε καμία, παιδιά. Καμία όμως. Δηλαδή αυτό που λένε και πολλοί και ισχύει. Να το σκορ που έχει κάνει, παιδιά, είναι 159. Single core είμαστε κάτω από τον 4770K που έχει 165 score. Ναι, έχει 165 single core. Εντάξει, ξέρω ότι υστερεί στο single core ο Ryzen 1700X, και γενικά οι Ryzen υστερούν στο single core. Στο multi core όμως δεν καταλαβαίνω Χριστός την κυριολεξία. Και τι έλεγα, έλεγα για το overclock. Παιδιά, αυτό που λένε πάρα πολλοί, ότι ό,τι overclock βρήκα στο ίντερνετ δεν δούλεψε τίποτα. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, τα παίρνω, τα βάζω και δουλεύει, fail. Θα φελάρουν όλα, όλα όμως. Θα κρασάρε το μηχάνημα, δεν θα είναι τίποτα σταθερό. Τουλάχιστον στο δικό μου το μηχάνημα και σε όποια έχω προσπαθήσει έτσι από περιέργεια να δω. Γιατί μπορεί να έχουμε τα ίδια πράγματα, αλλά από μηχάνημα σε μηχάνημα διαφέρει λόγω τι τσιπάκι θα πέσεις και διάφορα άλλα. Τώρα μην το τραβήξω το θέμα και επεκταθώ, αλλά ό,τι βρίσκεται έτοιμο στο ίντερνετ πάρτε το σαν οδηγό, έτσι σαν πρώτη ιδέα να δείτε κάτι. Αλλά εμένα δεν μου βοήθησε ούτε καν σαν οδηγό. Δηλαδή βρήκα κάποια overclock που δεν ισχύουν καν. Γιατί έβλεπα, είχαν όλα το boost control ανοιχτό, για να μπουστάρουν όλοι οι πυρήνες, το οποίο αυτό στο overclock πρέπει να το κλείσεις. Όταν αρχίσεις να δίνεις ρεύμα,
πρέπει να το κλείσεις, γιατί άμα έχεις OSFET mode και δίνεις ρεύμα, το μηχάνημα θα ανεβάζει περισσότερο ρεύμα από ό,τι πρέπει. Δηλαδή εσύ μπορεί να του δίνεις ένα 35 και κάτι και αυτό να δίνει παραπάνω από ό,τι θέλεις εσύ. Οπότε έφαγα μία ήττα, δηλαδή έψαξα, δεν βρήκα τίποτα. Δεν προτείνω οι ρυθμίσεις που έχω να τις κάνετε εσείς. Εάν δεν ξέρετε, μην το προσπαθήσετε καν για overclock. Μην το προσπαθήσετε καν. Δοκιμάστε έτσι κάποια πραγματάκια, προσοχή με το volt. Το πολύ πολύ να κάψετε δεν καίτε τίποτα. Το πολύ πολύ να κρασάρει το μηχάνημα ή να έχετε μπλε οθόνες. Δεν είμαι παιδιά κανένας τίποτα ειδικό στο overclock. Άμα θέλετε έτσι overclock και πιο ψαγμένα πράγματα από ό,τι μιλάω, πάτε στον Νίκο. Το παλικάρι είναι ψαγμένο και έχει κάνει πολλά πράγματα για το overclock. Είδα και εγώ κάποιο το τελευταίο βιντεάκι που είχαν κάνει με το 1700 και πήρε έτσι μία ιδέα. Λοιπόν, τώρα έχω μπει στη μητρική. Ταχύτητα επεξεργαστή 3,903, 3,9. Ταχύτητα μνήμης. Και επιστρέφω στο φλέγον ζήτημα, το ότι αξίζει να γίνει αυτή η αναβάθμιση σχέση ποιότητα τιμής. Παιδιά, σίγουρα αξίζει, έτσι. Εάν θέλετε να κάνετε βίντεο, stream και διάφορα, ασχολείστε με YouTube κλπ, σίγουρα αξίζει. Εάν θέλετε ένα μηχάνημα καθαρά για gaming, όχι ότι δεν κάνει, κάνει. Απλά θα ήταν καλύτερα νομίζω να πάτε σε Intel, γιατί έχει πιο πολύ single core δυνατό. Οπότε θα ήταν καλύτερο να πάτε σε Intel εάν θέλατε για παιχνίδια. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν είναι δική μου γνώμη αυτήν κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω δει, λένε περισσότερο για gaming Intel. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ και το προηγούμενο setup πάλι που είχα ήταν AMD. Δεν ξέρω, εγώ πάλι το ίδιο θα έφτιαχνα και για gaming και για τη δουλειά που κάνω πάλι σε Ryzen θα πήγαινα. Τέλος πάντων, μην το μακρηγορούμε. Όσο για το overclock, αυτά που σας είπα, ό,τι δεν καταλάβατε γράψτε κάτω στην περιγραφή ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Τι άλλο, τι δεν είπα, θα βάλω κάποια πλάνα το μηχάνημα πως φαίνεται με τα λαμπάκια και με αυτά, γιατί η μητρική είναι full RGB μαζί με τις μνήμες. Το καλό που έχει η μητρική να αναφέρω και μπράβο στην Asus είναι ότι οι μνήμες RAM που έχω, η G-Skill, η RGB, συγχρονίζουν με τη μητρική. Δηλαδή έχει ένα κλειδί, αν το πατήσεις συγχρονίζει ό,τι χρώμα έχει η μητρική και το υπόλοιπο κουτί άμα έχει συνδεμένη λεντοτενία πάνω στη μητρική, γιατί έχει δύο υποδοχές για λεντοτενία ή μητρική. Ό,τι χρώμα έχει η μητρική, το ίδιο έχει και RAM, θα το δείτε μετά στο βίντεο που θα βάλω τι ακριβώς εννοώ. Αυτά, ό,τι άλλα απορία θέλετε ή έχετε, στείλτε μου στο Facebook στη σελίδα μου ή κάτω στο YouTube σε σχόλιο ή στο Instagram. Άργησε αυτό το βίντεο να βγει, το μηχάνημα όπως είπα έχουμε σήμερα 8 του μηνός, το μηχάνημα έχει τουλάχιστον στημένο, να πω κανένα μήνα, πρέπει να έχει κανένα μήνα κάπου εκεί σίγουρα. Άργησα λίγο και λόγω διάφορων υποχρεώσεων δεν μπορούσα να το τελειώσω το μηχάνημα. Οπότε τώρα έχει τελειώσει. Στα παιχνίδια τα πάει περίφημα όπως είπα. Αυτά. Θα σας δείξω και λίγο εδώ τώρα το setup, να δείτε πως είναι στημένα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Like, dislike αν δεν σας άρεσε το βίντεο. Μία εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram. Και μία εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.